τον γιατρό, τον κύριο Ηλία Σιώρα, ο οποίος είναι και συνδικαλιστής στον Ευαγγελισμό. Πρόεδρος των εργαζομένων, μάχημος γιατρός, ο κύριος Σιώρας. Τι γίνεται, κύριε Σιώρα? Καλησπέρα. Καλησπέρα, και εσείς είστε από τους αγαπημένους μας στο ραδιόφωνο. Χτες το βράδυ ξενυχτάγατε πάλι, σας έβλεπα όμως. Αυτόν τον καιρό, κύριε Σιώρα, από μακριά και αγαπημένοι. Από μακριά, αλλά πάντως αγαπημένοι, λέει ο δεξιός. Κοιτάξτε. Για δώστε μας μια εικόνα του Ευαγγελισμού, τι γίνεται. Σε σχέση με τον Ευαγγελισμό, κάτι που αντανακλά γενικότερα πράγματα είναι πρώτον ότι υπάρχει μεγάλη προσέλευση. Δεν έχω εικόνα της χθεσινής γενικής εφημερίας, αλλά μέχρι χθες, εκεί που είχαμε στις απλές κλίνες COVID 70 άτομα, τώρα έχουμε 95, μέχρι χθες δηλαδή. Στις δε μονάδες εντατικής θεραπείας που έχουμε αναπτυγμένες 32 κλίνες, είναι και 32 γεμάτες. Εκείνο το οποίο είναι εντυπωσιακό είναι ότι οι κλίνες ήταν στην πρώτη φάση της πανδημίας 32 συν 12 ΜΑΦ. Και υπήρχε μια υπόσχεση ότι μέσα στο καλοκαίρι αυτές οι 12 ΜΑΦ θα γίνουν ΜΕΘ και ότι θα προστίθενταν κι άλλες 7-8 κλίνες. Ήρθε ο Φλεβάρης και μόλις τώρα ξεκινάνε κάποιες 2-3-5 από αυτές να λειτουργούν. Δηλαδή, εν ολίγης, έχουμε λιγότερες κλίνες ΜΕΘ από ό,τι στην πρώτη φάση της πανδημίας. Και αυτό είναι τραγικό. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα να έρθει η διοίκηση και να λέει ότι, όπως και σε άλλα νοσοκομεία, ξέρετε, τα χειρουργεία θα λειτουργούν τα μισά. Από τις 14 χειρουργικές αίθουσες θα λειτουργούν οι 7. Με συνέπεια τώρα, καταλαβαίνει, μάλλον το κάνουν για τον εξής λόγο, είτε για να πάρουν προσωπικό, να αντλήσουν προσωπικό, να το πάνε σε άλλες πτέρυγες σε COVID, προσωπικό χειρουργείο εννοώ, ή να έχουν για χειρουργικά περιστατικά που χρειάζονται ΜΕΘ, να έχουν να διαθέτουν τις κλίνες αυτές για COVID. Αυτό είναι απαράδεκτο, είναι φοβερό. Δηλαδή, να σας πω ότι σήμερα, παραδείγματος χάρη, υπάλληλος του νοσοκομείου, η γυναίκα υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία για χύψη λόγους και τρέχαμε και δεν φτάναμε για να βρεθεί εκεί που πρέπει. Εντάξει, αποκαταστάθηκε βέβαια στον Ευαγγελισμό, αλλά θέλω να πω ότι αυτός ο ιδιωτικός τομέας είναι στο απειρόβλητο. Ό,τι και να μας λένε για την ιδιωτική υγεία, για την ιδιωτική πρωτοβουλία, για το ένα και για το άλλο. Τώρα, αφού όλοι μας είμαστε πεισμένοι και πολύ περισσότερο για κυβέρνηση που το λέει ότι έχουμε υγειονομικό πόλεμο, δεν μπορεί να μένουν στο απειρόβλητο ιδιωτικά θεραπευτήρια ή θεραπευτήρια νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου όπως Ρίκος Ντινάν, που είχε χτιστεί με χρήματα του ελληνικού λαού, άσχετα τώρα αν ανοίξει σε κάποια τράπεζα ή άλλες ιδιωτικές κλινικές, και να σφυρίζουν αδιάφορα. Γιατί είδαμε και το εξής. Τώρα σας πήρα μονότερμα και συγγνώμη. Το χρειαζόμαστε. Λοιπόν, είδαμε και το εξής. Καρδιοχειρουργικά περιστατικά. Όλη η Νότια Ελλάδα σε κρατικά νοσοκομεία πάει στο Ιπποκράτιο ή στον Ευαγγελισμό. Τα άλλα νοσοκομεία είναι ιδιωτικού δικαίου, Νάσιο, Ρίκος Ντινάν, Υγεία κλπ. Όταν λοιπόν κόβονται τα μισά χειρουργία, τα καρδιοχειρουργικά, μιλάω για την ειδικότητά μας, σαν καρδιολόγος που τα βλέπω, ξέρω καλύτερα, καταλαβαίνετε, ένας αριθμός δεν θα χειρουργηθεί άμεσα, με συνέπεια άλλοι να έχουν δυσάρεστη εξέλιξη και άλλοι να δίνουν και 6 και 8 χιλιάδες ευρώ για να χειρουργηθούν στον ιδιωτικό τομέα, και το έχουμε δει κάθε επανάληψη. Κύριε Σιώρα, ο Ευαγγελισμός από την άποψη του ανθρώπινου δυναμικού έχει ενισχυθεί? Έχει ενισχυθεί με 400 επικουρικούς όλων των κατηγοριών. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι οι κενές οργανικές θέσεις στον Ευαγγελισμό είναι περίπου 1.200. Προπανδημίας ήταν αυτό? Βέβαια, προπανδημίας, και από το, μπορώ να σας πω, από το 2010 είχαμε αυτή την ένδυα του προσωπικού. Τελευταία πρόσληψη, δηλαδή, πότε έγινε, κύριε Σιώρα? Πρόσληψη αυτών έγινε από πέρυσι τέτοιο καιρό και μετά. Είναι σχεδόν στο 95% επικουρική. Έχουν ημερομηνία απόλυσης, ημερομηνία. Έχει πει η κυβέρνηση ότι ένα μέρος από αυτούς θα τους κάνει αορίστου χρόνου, εφόσον το θέλουν, και στην προοπτική να μονιμοποιηθούν. Και είναι πολλοί από αυτούς που λέμε προσλήψεις,
είναι με ένα νέο θεσμό, αν τον γνωρίζετε, που λέγεται ειδικευόμενος νοσηλευτής. Πώς είναι ο ειδικευόμενος γιατρός? Με θητεία 1,5 χρόνο. Ήρθαν λοιπόν οι συνάδελφοι αυτοί, συνάδελφοι είναι, άπειροι όμως. Το μόνο τους προσόν των συναδέλφων αυτών ήταν το πτυχίο. Και μπήκαν όχι μόνο στον Ευαγγελισμό, αλλά και αλλού, κατευθείαν στο στόμα του λύκου, δηλαδή στις ΜΕΘ. Μάλιστα. Χωρίς, κατά τη γνώμη μας, την απαραίτητη εκπαίδευση. Δεν λέω χωρίς καθόλου εκπαίδευση, γιατί δεν είναι σωστό, αλλά δεν πήραν την απαραίτητη εκπαίδευση. Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, τη μείωση των χειρουργείων, τη μείωση των εξωτερικών ιατρίων, την μετατροπή των νοσοκομείων σε νοσοκομείο μιας νόσου, σε μεγάλο βαθμό, όχι και πλήρως, αυτό όμως σημαίνει αυτό που το είδαμε και στην πρώτη φάση της πανδημίας, τα χρόνια περιστατικά, τα non-COVID τα λεγόμενα, έμειναν παραμελημένα. Και σας θυμίζω αυτό που λέει και η Ομοσπονδία μας και οι ενώσεις, αλλά και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πάνω απ' όλα, που λέει ότι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο με κακοήθειες θα καθυστερήσουν πάρα πολύ να αντιμετωπιστούν. Και όταν λέω να αντιμετωπιστούν, δεν εννοώ τη χημειοθεραπεία που όντως γίνεται ή την ακτινοβολία που όντως γίνεται, δεν υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση. Εννοώ ογκολογικά περιστατικά που θέλουν χειρουργείο. Πείτε μας κάτι. Η ακτινοβολία και η χημειοθεραπεία είναι συμπληρωματικά μέτρα. Αυτοί πότε θα χειρουργηθούν? Είναι σαφή όλα αυτά. Πείτε μας κάτι πριν κλείσουμε, κύριε Σιωρά, επειδή πληθαίνουν οι κλήσεις διυπόθεσης σας στα αστυνομικά τμήματα, η Ρέτσου, η πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Η Ρέτσου, ο κύριος Γιαννάκος, είναι η συνάδελφος. Είστε και εσείς υπόπτος. Εσείς την πήρατε την κλήση σας? Εμείς, εγώ δεν ξέρω αν έχω κλήση. Θα πάρετε κι εσείς. Μπορεί και να έρθει κάποια στιγμή, εγώ το μόνο. Δουλεύει το σύστημα. Αυτό δεν είναι άγιος, παιδί μου. Ναι, είναι άγιος, αλλά η πρώτη. Τον ξέρω αυτά τα χρόνια, τον ξέρω 10 χρόνια. Τον ξέρει ο Χρυσογοήδης όμως, και η πρώτη κινητοποίηση που έγινε ήταν στον Ευαγγελισμό. Ναι. Την ημέρα που ήταν και η Παγκόσμια ημέρα υγείας, δεν ήταν, κύριε Σιώρα? Ναι, και. Και εκεί ήρθαν αυτοί, οι τέτοιοι, οι προστάτες, και δημιούργησαν και συνωστισμό. Εκεί δεν σας βούτυξαν, αλλά φαντάζομαι κατεγράφει στο Facebook σας. Κατεγράφει. Θα τους βουτούσαμε εμείς παραλίγο. Θέλω να πω, σε σέβομαι το χρόνο σας. Όχι, δεν τον σέβεστε. Με αυτή τη διαχείριση. Να τον καταχραστείτε. Με αυτή την κυβέρνηση, με οτιδήποτε. Όταν έχεις ένα τόσο σοβαρό υγειονομικό πρόβλημα, πρέπει να είσαι σύμμαχος με τον εργαζόμενο. Πρέπει να είσαι σύμμαχος. Δεν μπορείς να τον φοβερίσεις, να του λες θα σου κάνω αναφορά, να το μετακινείς από εδώ και από εκεί, να απολύσεις συνδικαλιστές ή αυτά που αναφέρατε για την κυρία Ρέτζου κλπ. Δεν μπορείς να έχεις το προσωπικό να του κάνεις ΕΔΕ ή να του κάνεις προκαταρκτική εξέταση, πώς το λένε, επειδή δεν είχε τη μάσκα λίγο κάτω από τη μύτη και επειδή είπε γιατί μας κάνετε παρατήρηση, εμείς λιώνουμε όλη μέρα και είμαστε και στο σωματείο και τρέχουμε, και να της καλεί απολογία επειδή το αντιμίλησε. Δηλαδή αυτά είναι πρωτόγνωρα πράγματα. Και αυτό που φοβόμαστε είναι ότι θα υπάρχει αυτό το κλίμα συνεχώς και μετά την πανδημία. Και αυτό και πρέπει να αντιδράσουμε, και έχουμε στις 16 του μήνα την πανελλαδική απεργία. Ευχαριστούμε, γιατρέ.